Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για την επίθεση εναντίον του αστυνομικού έξω από το γήπεδο του Ρέντι. Η αστυνομία εντόπισε DNA και δακτυλικά αποτυπώματα του ανήλικου αδελφού του 18χρονου κατηγορούμενου σε εκτοξευτήρα φωτοβολίδας. DNA και δακτυλικά αποτυπώματα του ανήλικου αδελφού του 18χρονου βρέθηκαν σε εκτοξευτήρα ναυτικής φωτοβολίδας που εντοπίστηκε έξω από το κλειστό γυμναστήριο Μερίνα Μερκούρη μετά τα επεισόδια της περασμένης Πέμπτης. Ο ανήλικος είχε προσαχθεί στο μεταγωγόν και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν υπολείμματα πυρίτιδα στα χέρια του. Είχε κληθεί και συμπληρωματική κατάθεση την Τετάρτη. Ίδια υπολείμματα υπήρχαν και στον 26χρονο μάνατζερ τράπερ που βρίσκεται στο στόχαστρο των αρχών τα τελευταία 24 ώρα. Για μας, στην ελληνική κυβέρνηση, στην ελληνική αστυνομία, το μείζον είναι να συλλάβουμε όλους όσους εμπλέκονται στην οργάνωση και υλοποίηση αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί αναμένουν και άλλα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να συνδέσουν περισσότερα πρόσωπα με την επίθεση, καθώς έχουν πλέον καταλήξει σε ένα πυρήνα ατόμων που συμμετείχαν. Ωστόσο, θέλουν να μετατρέψουν τις ενδείξεις σε αποδείξεις και να ζητήσουν την έκδοση ενταλμάτων. Έφυγε ταυτόχρονα και μια άλλη φωτοβολίδα από κάποιον ο οποίος ήταν ακριβώς δεξιά του. Έδωσε κάποια στοιχεία στην διαδικασία της απολογίας του. Περιμένουμε η ανάκριση, να σας πω ότι τώρα ξεκινάει. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει πάρα πολλά λοκάμια. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο περιστατικό. Νωρίτερα, ο Γιάννης Οικονόμου επισκέφθηκε το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υγείας του αστυνομικού και συνομίλησε με τους συγγενείς του. Ο 31 ετών αστυνομικός νοσηλεύεται για 8η ημέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τις επόμενες ώρες, οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να μειώσουν τα κατασταλτικά χάπια για να δουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του νεαρού αστυνομικού. Χθες το βράδυ, οι νεαροί με διακριτικά ομάδας μπήκαν σε σειρμό του μετρό στο Μοναστηράκι και άδειασαν πυροσβεστήρες.